πιλάφι και μετά το πρωί είναι ρεβίθια. Καμιά φορά κάνουμε και μακαρόνια, καμιά φορά κάνουμε και πατάτες. Πιλάφι, πατάτες καμιά φορά, τηγανιτές. Είναι αλήθεια, είναι κούραση, αυτή είναι κούραση. Είναι. Δεν φτάνει που έχει φωτιά από κάτω, έτσι και την από πάνω πατά. Αμέσως μετά, και αφού συγκεντρωθούν οι άνθρωποι, οι επιτήδοι εκείνοι που μπορούν να αποδώσουν και να γλεντήσουν, αρχίζουν τα όργανα με το σημαντικό και με μαντινάδες, πάντα γύρω από τη χάρη του Αγίου, αυτοσχέδιες της στιγμής εκείνης, αρκετή ώρα. Πιο πολύ σκοπή είναι στο πρώτο ήχο, το λεγόμενο δόριο, που πάει να πει ότι κάπου έρχομαι την καταγωγή από τις δωρείς, αφού το 80% του σκοπού μας είναι στο πρώτο ήχο, το δόριο. Εδώ στην Όλυμπο της Καρπάθου είναι αυθόρμητες μαντινάδες. Δεν λέγονται μαντινάδες προκατασκευασμένες. Τη στιγμή μαντινάδες λέγονται ανάλογα με το θέμα που έχει η παρέα και ανάλογα με το κέντρισμα που δίνουν οι μερακλίδες μεταξύ τους. Δηλαδή ένας καλός μερακλής αποδίδει περισσότερο όταν υπάρχουν στη παρέα και άλλοι μερακλίδες οι οποίοι μπορούν να το κεντρίσουν. Τότε εκείνος ο μερακλής αποδίδει ωραίες μαντινάδες. Είναι το θέμα που έχει. Το θέμα, εάν ενδιαφέρει και αυτό, θα πει, θα βοηθήσει και αυτό στο θέμα μας. Δεν το ενδιαφέρει, δεν έχει. Όταν ενδιαφέρει, θα τα βοηθήσει. Πάω στο θέμα. Είναι το θέμα το οποίο αρχίζει. Αν θα αρχίσει να πούμε, ξέρω εγώ, ένα ξεγητεμένο ή ένα που παντρεύτηκε φρέσκα, να του ευχηθεί εκεί, δημοσία. Και όπως βγει. Μπορεί να μην βγει και του κακού, μπορεί να μην βγει και βολική, μπορεί να βγει και ανάποδη, μπορεί να βγει και στραβή. Τι λες όμως, στραβά. Όταν η παρέα κουραστεί λέγοντας μαντινάδες, γίνεται ανάπαυλα, τα όργανα παίζουν βόρτα και στη βόρτα αυτή λέγονται τραγούδια του γονατιστού χορού. Παίζονται εύθυμες δοξαρίες ή εύθυμες πιαυλές με τα όργανα και χτυπούν παλαμάκια οι διασκεδάζοντες έως ότου κουραστούν. Θέλει να ζωντανέψει το γλέντι κτλ. Εκεί αρχίζει η σαμπούνα, ένα γονατιστό, ένα... Ξέρω εγώ, βόρτα εκεί πέρα και δίνει άλλη ζωή στο γλέντι.
Τρία όργανα έχουμε εδώ πέρα. Παλαιότερα ήταν η σαμπούνα και η λύρα. Αυτά τα όργανα στηριζόταν στην πενταφωνία. Λόγω του ότι η σαμπούνα διαθέτει πέντε φωνές και τον πάσο μία έξε και η λύρα ακολουθούσε πιστά τη σαμπούνα. Έτσι όλοι οι σκοποί οι οποίοι εσώθησαν εδώ πέρα είναι μέσα στην πενταφωνία. Έβλεπα τον Μαγαρίδη τον Ηλία, ο οποίος ήταν καλός σαμπουνιέρης. Αλλά είχα μάλλον και εγώ την κλίση από, έτσι, από το πρόβλημα της σαμπούνης και όπου παίζεις τον παρακολουθούσε. Άλλωστε δεν σου δείχνει κανένας πώς τα δάχτυλα πρέπει να παίζεις κτλ. Αυτά τα αποτυπώνεις με το αυτί. Άλλη σαμπούνα δική μας, άλλη σκοπή, άλλη αυτά. Στην Κρήτη παίζεις έτσι. Για να παίξεις, παίξεις έτσι. Πρέπει να κλείνει. Ενώ εμείς παίζουμε έτσι. Κατάλαβες, κατάλαβες. Ή στη, όπως είπαμε, στην Κάλυμνο τώρα. Εδώ έχει άλλες δύο τρύπες. Τα δάχτυλα πρέπει να, εδώ να παίζουν έτσι. Εδώ θα μπορεί να παίζουν έτσι, εδώ παίζουν έτσι. Είναι παλαιό τύπου όργανο το οποίο θα πρέπει να μοιάζει με τη κρητική παλιά λύρα. Είναι τρίχορδη, είναι οι χόρδες που χρησιμοποιεί αντέρινες, δηλαδή από έντερο, και η μεσαία χορδή, εγώ την πρόσθεσα και είναι μεταλλική, αποδίδει περισσότερο. Εγώ επειδή ο αδερφός μου ασχολείται με τη σαμπούνα, ζήλευα κι εγώ, λέω κι εγώ κάποια μουσική πρέπει να μάθω, ρε παιδί μου. Και μου λέει αυτός, λέει, ξέρω εγώ σαμπούνα, τώρα θα μάθεις εσύ λίρα. Πρώτη μου φορά με ανεβάσανε, ο Νικολάου ήταν κιόλας που με πρωτομονέβασε πάνω στο τραπέζι 15-16 χρονών, να παίξω με άλλα όργανα μαζί. Βέβαια εκείνη την ώρα τράβηκα, ας πούμε, άλλαξα 2-3 χρώματα, ας πούμε, στο πρόσωπό μου από την τροπή μου, αλλά αυτό ήταν τελείως. Εφόσον είχα μια φορά πάνω, έσπασε το εφικό μου και από τότε άρχισα, ας πούμε, και κλαράω. Όταν βλέπεις και τους ανθρώπους ή μεσόκοπους, μέσω χορό και ξέρω εγώ και χορεύουν και τα λοιπά, πρέπει να παίρνεις τα πάνω, πρέπει να ξέρεις να παίξεις για. Εδώ ξεχωρίζει η λύρα. Έχει δικό της σχέδιο, δικό της μέγεθος και είναι και το δήμο εδώ και το ξάρι με τα κουδούνια για να κρατάνε τα κουδούνια το ρυθμό. Thank you.
γύρω στα 8 χρονών ήμουν όταν μπόρεσα να πιάσω το όργανο στα χέρια μου. Δηλαδή, στην αρχή ήταν σαν ένα παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να ό,τι έβλεπα εγώ στα πανηγύρια, στους γάμους, στις βαπτίσεις, ανάλογα συμπεριφερόμουν και με το όργανο. Δηλαδή, ό,τι έκανε, ας πούμε, στο γάμο ο πατέρας μου ή άλλοι οργανωμένοι, προσπάθησα εγώ να το μιμηθώ πάνω στο όργανο. Διαφορετικό το στυλ του κριτικού παίξηματος, διαφορετικό είναι το δικό μας. Το δικό μας είναι συνοδευτικό, έτσι, και δεν χρειάζεται να κάνουμε φιγούρες ούτε τίποτα με το όργανο, ειδικά το λαό. Ο χορός μας ήταν παραδοσιακός, κυκλικός. Βαστούσαμε χέρια, ο ένας το άλλο, έτσι, κορίτσι και άντρας ή και δύο κορίτσια μαζί, και τις έλεγαμε αυτές τις θέσεις μερές, μερίες. Σε αυτές τις μερίες δεν ήταν εύκολα οποιαδήποτε και οποιοδήποτε να πάει να μπει στη μέση του. Επαραξιόντα. Σου λέει, αφού είχε ο τάδε από εδώ και από εκεί χορεύτες, έπρεπε να κρατηθεί μεριά. Και ο χορευτής αυτός είχε την υποχρέωση να κρατηθεί στην ίδια μεριά και όχι να φύγει από εκεί και να πάει σε άλλη μεριά, που λέγαμε, σε άλλο κορίτσι κοντά να συνεχίζει να χορεύει. Ήταν υποχρεωμένος να χορεύει μέχρι να έρθει η ώρα του να πάει στο σκάφο. Τα θηλυκά παιδιά μπαίναν μικρά, πολύ μικρά, τα αγόρια όχι. Δεν επιτρέπονται. Εγώ ένιωθα τη λύρα και μου έκανε κακό. Αισθάνομαι ότι έπρεπε να χορέψω. Τα αποφάσισα. Όλοι όμως στην αρχή, σαν να με... Πώς να σου πω, δεν με χαρακτήριζε καλό. Δεν είναι αυτό το παιδί τώρα, ένα παιδί 14-15 χρόνια πέσει στον χώρο, έτσι, αυθόρμητα και όλα αυτά. Όταν όμως ήρθε η σειρά μου, να πάω στο κάβο και είδα σε την απόδοσή μου, όλοι εσηγωθήκαν επάνω. Οι ιέροι και οι νέοι και όλοι εσηγωθήκαν επάνω. Και μου λέει ένας γέρος, μια μαντινάδα, χαρότα τα δαχτύλια σου, Παμίδαλο Τσακίζου, και όσοι έχουν νου στην κεφαλία σε υπολογίζουν. Έξω από την Όλυμπο είναι διαφορετική η χορή. Ναι, με χορεύω απάνω χορό, αλλά κάνω σαν το πέταλο του αργαλιού. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Και έτσι, και έτσι. Εμάς είναι στέτος χορός.